Ορίστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ψάρια. 14 ψάρια. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας κοπιώδους προσπάθειας που μπορεί ο Μανώλης Βεριδάκης, που ασχολείται 40 χρόνια με το ψάρεμα, να την κάνει να φαίνεται εύκολη, όμως από βραδύς έβαλε δόλωμα στα 148 αγκίστρια και το πρωί ρίξαμε παραγάδι στα ανοιχτά του Ρεθύμνου, περιμέναμε πάνω από μία ώρα για ένα αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα. Ενώ παλαιότερα όχι 14 ψάρια, αλλά πάνω από 14 κιλά έβγαζε το παραγάδι των 800 μέτρων μέσα από τη θάλασσα. Από 148 αγκίστρια τουλάχιστον 30-40 είναι αφάγωτα. Πάει να πει ότι δεν υπάρχει ψάρι. Έχουμε βγάλει 4 ή 5 φαγωμένα από τα λαγοκέφαλα. Οι τράτες λιμένονται τον βυθό της θάλασσας, καταστρέφουν και αποψηλώνουν τα πάντα, αφήνοντας πίσω κρανίου τόπο, με τους ερασιτέχνες αλληλείς να μην πιάνουν σχεδόν τίποτα και τους επαγγελματίες να πιάνουν ιδιότυπα μπάζα του ρημασμένου βυθού στα δίχτυα τους. Έχουμε τους τράτες εδώ που δεν μας κάνουν άλλη δουλειά παρά να σέρνουν για να χαλάνε τις φωλιές των ψαριών και τις Ποσειδονίες που έχουμε εμείς εδώ. Ο επαγγελματίας που θα ρίξει το δίχτυ του, σηκώνοντάς το εφόσον είναι όλα διαλυμένα και διασκοπισμένα και ξεπατωμένα από το πάτο, τα παίρνει πάνω. Το κακό έχει παραγίνει την τελευταία 20ετία, οπότε και το αλίευμα έχει μειωθεί δραματικά, με τους αλληλείς να ζητούν την απαγόρευση των τρατών, ειδικά τον Μάιο που αναπαράγονται τα ψάρια. Τα πρώτα χρόνια που ήρθα εδώ, υπήρχε κάποιο ψάρι, όχι πολύ, αλλά υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια, από τα τελευταία 20ετία, έχουν εξαφανιστεί τελείως τα ψάρια. Υπάρχει μια, εμείς με πολλά έγγραφα, επανειλημμένα έγγραφα, μας προσπαθούμε το Μάιο τουλάχιστον να μην ψαρεύει κανένας. Οι ψαράδες φοβούνται ότι ήδη ο βυθός του Ρεθύμνου έχει πάρει τον δρόμο της ερημοποίησης, κάτι που είναι ακόμα πιο έντονα παρατηρήσιμο την περίοδο που δραστηριοποιούνται οι τράτες. Πάντα εδώ πέρα ήταν αυτό. Τόπος που βρισκόταν ψάρια, που βρισκόταν ξένοι και ψαρεύαν εδώ πέρα, τώρα δεν βρίσκονται, πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα. Έχει ερημοποιηθεί. Βλέπω την περίοδο που ψαρεύουν τράτες, τρεις-τρεις σε ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι πολύ μικρό κομμάτι για να ψαρεύουν, ας πούμε, τόσες τράτες. Καλό ψάρι είναι το φρέσκο ψάρι, κάτι που πια απολαμβάνουν μόνο οι γλάροι πίσω από τις τράτες και μόνο. Έχουν παρέλθει εποχές που και η ντόπια κοινωνία είχε αυτό το προνόμιο και για να επιστρέψουν χρειάζεται ανάληψη δράσης τώρα. Μόνοι που τρώνε φρέσκο ψάρι από τις τράτες είναι οι γλάροι. Γι' αυτό βλέπεις εκλουθάνε πάρα πολλοί γλάροι κοντά στις τράτες. Εδώ τώρα δεν υπάρχει ούτε ένας.